τραπέζι. Τι κάνετε? Πώς είστε? Πώς περάσατε? Τα κομμάτια σας για αυτή την εβδομάδα τα έχετε διαλέξει όλα εσείς? Όταν θα έχουμε live, κατά βάση, θέλει μεγάλη προσοχή. Το τραγούδι είναι ένα πρωταθλητικό πράγμα. Και θέλει προσοχή, διότι είδατε ότι ορισμένοι από εσάς είχαν θέματα. Αν σου έρθει να κλάψεις, έχω ξαναπεί έτσι τραγούδι και το αφιέρωσα στην αδερφή μου. Τι έχει γίνει, αλλά... δεν έχω καταλάβει. Έχει φύγει από τη ζωή. Μικρή. 18 χρονών. Είναι πρόσφατο. Δεν πειράζει. Όχι, έχει 5 χρόνια, αλλά εντάξει, σου μένει. Οκ, έχεις άλλα αδέλφια? Μόνο την αδερφούλα σου είχες? Έλα, μωρέ. Πιο δυνατά τα φώτα, παρακαλώ. Πιο δυνατά. Ορίστε, γιατί τη λέτε μόνο σε μένα? Τι? Δεν τη βλέπετε την κοπέλα? Τι έχει? Τα ίδια φοράει. Αυτά είναι. Έλα, θα φάω. Αυτό τι είπα. Τι έχετε κάνει εδώ μέσα, βρωμιάριδες? Τι ώρα έχουμε μάθημα, παιδιά, το πρόγραμμα? Πρέπει να μας το φέρουν, το κολλήσουμε στο ψυγείο. Πες τους αυτοί εκεί κάτω που κάθονται, Κατερίνα, να μην ξαναφήσουν βρώμικη την τέτοια. Ναι, εντάξει. Στο γυαλό μου είσαι. Είμαστε 3-4 άτομα εδώ μέσα που μαζεύουμε όλο μας. Όχι, δεν μαζεύω. Δεν γίνεται. Εγώ τη βλέπω αυτή αύριο να είναι σε κόμμα. Τι θα βουτήξεις? Έλα να φάμε. Με τι θα βουτήξεις? Με το κολάν. Σήκω. Thank you.
αυτό ήτανε. Ξαναβούτα άλλη μία, δεν το δα. Ειρήνη, κάνε μια βουτιά. Ελάτε, καλημέρα. Μέρα. Τι κάνετε? Καλά. Χαίρομαι. Μπορείς να φαντάζεσαι ότι έχεις κινητό επάνω σου. Ελάτε, μαζευτείτε, όχι στις καρέκλες. Θα κάνουμε ένα κύκλο σήμερα, έτσι να γνωριστούμε. Ωραία, μου αρέσει η Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα στρώματα, αν θέλετε να καθίσετε. Πάρτε το στρωματάκι να καθόσαστε. Η ίσια πλευρά είναι αυτή εδώ, ε. Α, ναι, που... εισαγρέ. Πάρτε τα έτσι, έτσι. Κοιτάξτε, εδώ. Ωραία. Τι εννοείς. Σας βλέπω πολύ φρέσκους. Ναι, ναι. Είστε πολύ φρέσκοι. Κοιμηθήκαμε πολύ αργά γι' αυτό. Καλά, μας βλέπετε. Ναι, σας βλέπω πολύ φρέσκους, πολύ όμορφους. Μ' αρέσετε πάρα πολύ. Σήμερα που ξεκινάει η εβδομάδα σας ουσιαστικά και ξεκινάνε τα μαθήματά σας, πιστέψαμε ότι θα έχετε ένα πάρα πολύ γεμάτο πρόγραμμα. Έτσι, είναι ένα μάθημα το οποίο ξέρετε πολύ καλά ότι περιλαμβάνεται μέσα στο υποχρεωτικό σας πρόγραμμα. Δεν είναι κάτι το οποίο αν θέλετε ερχόσαστε, αν θέλετε δεν ερχόσαστε. Εμένα μου αρέσει η γυμναστική, εμένα δεν μου αρέσει η γυμναστική, οπότε δεν θα το παρακολουθήσω. Είναι κάτι το οποίο οφείλετε να είστε συνεπείς, οπότε απολαύστε και τη γυμναστική σας. Κάποιες φορές θα πονέσετε, σας το λέω. Κάποιες φορές θα χαλαρώσετε. Okay. Αλλά θα είναι όλα, θα είναι πάντα πολύ ωραίο το μάθημα. Αυτό σας το υπόσχομαι. Ανοίξτε λίγο τα χέρια σας να κρατήσετε έτσι μία απόσταση μεταξύ σας. Μπράβο. Καθίστε. Σηκώστε λίγο τα χέρια σας ψηλά. Φλέξτε τα δάχτυλά σας. Γυρίστε τα προς τον ουρανό και στρίψτε προς την δεξιά πλευρά του δωματίου. Εδώ. Και ο Στέλιος είναι πολύ ευχάριστο παιδί. Είναι έτσι χαμογελαστός πάντα. Τον είχα και μπροστά μου σήμερα στο μάθημα. Και αυτός δείχνει πρόθεση. Γυμναζόταν από πάντα από ό,τι μου είπε. Και είναι κάτι το οποίο θέλει να το συνεχίσει και εδώ μέσα. Μακρύνεται, νιώστε να μακραίνει εδώ όλη η πλαϊνή πλευρά του σώματός σας. Τι μας κάνει αυτό το πλαϊνό? Σαν ξεμπλοκάρει. Βοηθάει τη σπονδυλική σας στήλη να μακραίνει. Εισπνοή στο κέντρο και από την άλλη πλευρά. Η Δαλιδά επίσης είναι ένα κορίτσι το οποίο στηρίζεται στην εμφάνισή της. Το έχει κιόλας, έχει ένα πολύ ωραίο σώμα. Το οποίο αυτό που της είπα εγώ είναι ότι με λίγο ακόμη μυϊκή τόνωση όλο αυτό που έχει θα το αναδείξει και θα φαίνεται ακόμη πιο ωραίο. Ωχ, κοιτάζε μου φύγει το... Έτσι! Δώστε παλμό! Πάμε να ξυπνήσουμε! Πολύ ωραία! Τέλεια! Θα το κάνετε για τα επόμενα 45 λεπτά αυτό, συνεχίστε! Η Ειρήνη είναι ένα πολύ γλυκό πλάσμα. Πραγματικά έτσι ήταν μπροστά και ήταν χαμογελαστή και είχε πολύ όρεξη και αυτή για γυμναστική και να μάθει. Θέλω να σκεφτείτε και να συζητήσετε με τον συμμαθητή σας τι σας αρέσει επάνω του και τι θα αλλάζατε μέσω της γυμναστικής. Η Ιωάννα δεν το περίμενε ότι είχε τέτοια θέληση για γυμναστική. Προσπάθησε πάρα πολύ και τα πήγε πάρα πολύ καλά σήμερα στο πρώτο μάθημα. Είμαστε πάρα πολύ ανοιχτοί και τα λέμε να ακούσουμε τι θα μας πει ο συμμαθητής μας. Και ο συμμαθητής αντίστοιχα τα λέει με αγάπη στο συμμαθητή του. Θα μου πει ένα μπουνίδι πάντα. Τι ωραία. Ο Δημήτρης επίσης είναι από τα παιδιά που με εκπλήξαν ευχάριστα, καθώς και αυτός έχει πάρα πολύ όρεξη για μάθηση και για γυμναστική και συνέχεια ήρθε και με ρώτησε τι να κάνω, πονάει η μέση μου, τι μπορώ να κάνω και μόνος μου. Οπότε αυτό δείχνει πρόθεση γενικότερα και μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτός πρέπει να χάσει. Πρέπει να χάσει κιλά. Mm-hmm. Πρέπει να χάσει 3-4 κιλά. Όχι και 3-4 κιλά. 3-4. Παραπάνω, ρε φίλε. 3-4 είναι πολλά. Ο Ζαφύρης. Και ο Ζαφύρης επίσης έχει πρόθεση. Ήταν εκεί, με κοιτούσε μέσα στα μάτια καθ' όλη τη διάρκεια του μαθήματος. Έχει αυτογνωσία,
για το ότι πρέπει να χάσει λίγο βάρος για να φαίνεται και αυτός καλύτερα. Οπότε να χάσει λίγο βάρος και να δείξει καλύτερα το σώμα και να φαίνεται και καλύτερα στην κοινωνική παρουσία. Επίσης σκεφτείτε το έτσι. Κορμοστασιά. Και σαν ντύσιμο, ότι κάποιες φορές θα χρειαστεί, θα το συζητήσετε και με το στυλίστα μας αυτό, να χρειαστεί να φορέσετε ρούχα τα οποία μπορεί να απαιτούν κάποια συγκεκριμένη εμφάνιση, έτσι. Ο Μάκης πρέπει να βελτιώσει λίγο τη στάση του σώματος. Θα μιλήσω καθαρά στο γυμναστικό κομμάτι, έτσι όπως τον είδα εγώ. Να λυθεί δηλαδή το σώμα του και θεωρώ ότι αυτό θα τον βοηθήσει και πάρα πολύ και στο performance του, στο τραγούδι, την ώρα που τραγουδάει. Λοιπόν, θα μιλήσω για το Μάκη, έτσι. Ναι. Ο Μάκης πρέπει λίγο να δουλέψει. Να γίνει λίγο πιο ελαστικός, είναι λίγο ξύλινος. Μ' αρέσει. Ωραία παρατήρηση, ε. Προσέξτε, και αυτό ισχύει. Ο πρόεδρος. Επίσης, λίγο χάνεται σε σχέση με το για ποιο λόγο έχει έρθει εδώ μέσα. Δηλαδή, φαίνεται λίγο να ξεχνιέται, κάτι το οποίο θα έπρεπε να το έχει πιο πολύ στο μυαλό του. Το σώμα του είναι όπως πρέπει, ας πούμε. Ιδανικό. Θα μπορούσε, επειδή τώρα και καλοκαιριάζει κιόλας, ίσως να χάσει λίγο, έτσι, λίγο. Γραμμόσε, παιδί, με αυτό λίγο. Ό,τι θα έλεγες, άμα τον βάζαμε λίγο να στέκεται καλύτερα, τραβούσαμε έτσι λίγο πίσω. Δυνάμωνε λίγο την πλάτη, ε. Ο Ηρώτης με έδειξε μια σοβαρότητα ως προς το μάθημα και έδειξε και αυτός θέληση και συνέπεια και ότι θέλει να συμμετέχει σε όλο αυτό. Θα τον κουρέψω εγώ, δεν θα είμαστε δυο οι μακρυμάλιδες εδώ μέσα, δεν πάει. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Δεν πρέπει να μείνει μόνο ένα. Δεν γίνεται. Έχεις πρόβλημα. Εσύ 4 κιλά θα σε ψάχνουμε. Λίγο να κάνω λίγο εδώ γωνίες θέλω. Αυτό δεν γίνεται. Πήγαινε βγάλω στους τραπεζίδες τότε. Λίγο ρε παιδί μου. Ο Σταύρος ισχυρίστηκε ναι, ότι θέλει να χάσει βάρος στη συζήτηση που είχαμε. Εγώ δεν συμφωνώ μαζί του. Γιατί λέει ότι θέλει να φαίνονται πιο έντονα τα χαρακτηριστικά στο πρόσωπο. Και εγώ του σύστησα ότι ίσα χρειάζεται το αντίθετο, να πάρει λίγο βάρος για να στέκεται καλύτερα, να φανούν τα ρούχα του ίσως πιο ωραία επάνω του. Πάμε τώρα να μείνετε σε αυτό το χαμηλό κάθισμα. Μείνετε. Και όταν πέσει πρώτο, δεν είναι τίποτα. Αρχίσαμε να μας τρελάνει η Βασιλική σήμερα. Μόνο για 5 λεπτάκια θα μείνετε εκεί. Η Έλληνα εντάξει είναι ένα κορίτσι το οποίο ξέρει πολύ καλά το θέμα της εμφάνισης και θα θελήσει να το διατηρήσει και να το βελτιώσει. Οπότε ξέρει ότι η γυμναστική θα τη βοηθήσει. Εγώ ήδη κουράστηκα. Το 5 λεπτά δεν είναι για πάντα. Έτσι είναι καλύτερο από το για πάντα. Είναι μόνο 5 λεπτά. Χαμηλώστε. Κάποιοι έχουμε μείνει, να τα μετράμε τα 5 λεπτά. Να τα λεπτάμε γιατί πέφτουμε. Μείνετε λίγο ακόμη χαμηλά και όλα επάνω. Πόσο γρήγορα περνάνε 5 λεπτά, ρε παιδιά. Ο Γιάννης θα τον ήθελα λίγο πιο συνεπή. Και του το είπα κιόλας ότι στο επόμενο μάθημα θα ήθελα να τον δω πρώτο στην αίθουσα και όχι τελευταίο. Και λίγο έχει έτσι μια τάση να χάνεται, να σταματάει την άσκηση όποτε θέλει. Έκανε διάλειμμα, βγήκε και έξω από την αίθουσα. Αυτό λίγο θα ήθελα να το μαζέψει, να είναι εκεί πιο συνεπή στο μάθημά του. Κάνω μια ερώτηση. Μια κουβέντα είναι αυτό. Τελειώσανε. Τώρα τελειώνει το μάθημα. Αυτό, ναι. Να σας φύγει ο τάκος. Η Φέη. Επίσης είναι ένα παιδί το οποίο θεωρώ ότι έχει δυνατότητες και πρέπει να ξεμπλοκάρει. Να βγει από κάποιες πεπιθήσεις ίσως που την κρατάνε πίσω για να αναδειχθεί, να πάει μπροστά. Δεν σας το είπανε. Όχι. Θα τα κάνετε μόνο γυμναστική σήμερα. Μόνο εμένα θα δείτε. Η Σκεύη ξέρει ότι στερεί λίγο σε αυτό το κομμάτι. Σήμερα ήταν έτσι και λίγο αδιάθετη, δεν ένιωθε πολύ καλά, οπότε της είπα ότι για σήμερα μόνο την καταλαβαίνω και να ακούσει το σώμα της και να το φτάσει ως εκεί που μπορεί. Αλλά μόνο για αυτή την ημέρα ή και αύριο που μπορεί να νιώθει αυτό. Λοιπόν, στρωματάκι εδώ στην άκρη. Τελειώσαμε. Έχω να πω... Είμαστε όλοι ζωντανοί και ακεραίοι. Η Κατερίνα δεν ξέρει ακόμα τις δυνατότητές της. Πρέπει να τις ανακαλύψει. Έχει πάρα πολλές δυνατότητες, θεωρώ, και πρέπει να το βγάλει. Παιδιά, δεν μπορώ. Πόσο ωραία έχετε ξυπνήσει όλοι όμως, για να δω πρόσωπα. Να είναι τα πόδια μου.
κάποιος δύο σκισούλες γρήγορα για να βάλουμε λίγο τη φωνή μας σε μια σειρά. Πάρε την ελαφρούλα που ξέρουμε και θέλω. Αν πεις «Ιω» πιέζεις. «Ιω» και όταν μέσα στο άλλο σαν να λες «Με λένε Στέλιο Ξανθό». Όχι «Με λένε Στέλιο Ξανθό». Ο Στέλιος ο Ξάνθος, ο πρόεδρός μας, έχει το μειονέκτημα ότι λόγω ίσως κάποιου ιδιώματος της περιοχής ή λόγω δικής του, ας πούμε, ιδιοτροπίας, μιλάει πάρα πολύ κλειστά. Έχει έτσι πολύ κλειστό ήχο. Θέλω να μου πεις, με αν θα κάνουμε απλά πράγματα. Ένα φυσικό άσε να λέω μαμά. Υπέροχα, θα πω «Yeah!» και λέω «Wow, τι ωραία το είπα!» και αν πω «Yeah!» αυτό έχετε σε εσάς. Το άλλο είναι προσωπική υπόθεση που δεν αφορά κανέναν, εν τέλει. «Yeah!» Ξέρω καλύτερα, έχεις και φλέμα. Ο Δημήτρης Οντέντε, λαμπερό παιδί, έξυπνο παιδί, φιλότιμο παιδί. Είναι από τους ανθρώπους που αισθάνεσαι ότι λες δύο κουβέντες και εκείνος καταλαβαίνει 2,1. Είναι πολύ έτσι απορροφά. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί και έχει κρατήσει και την αναπνοή του. Βέβαια, το τραγούδι αυτή την εβδομάδα που έχει διαλέξει είναι έτσι ιδιόμορφο, με την έννοια ότι εμφανίζει μια μικρή επαναληψιμότητα στις φράσεις. Δεν έχει ένα λυρισμό ιδιαίτερο. Εντάξει, είναι δική του επιλογή καθότι είναι εβδομάδα αφιερώματος. Δεν πάτησα ούτε... Φλεματάκι. Ο Ζαφύρης είναι μεγάλη, έτσι, μεγάλη φυσιογνωμία εδώ, με την έννοια ότι έχει φωνή, έχει καντάρια φωνή. Το παρατήρησε και η Επιτροπή μαζί με ορισμένους άλλους. Το πρόβλημα με τον Ζαφύρη είναι ότι υπάρχει μια πρόπτωση. Φέρνει προς τα μπροστά λίγο το σαγόνι του, με αποτέλεσμα το φατνίο θυροειδούς χορδών να ανοίγει και να απλοποιείται λίγο ήχος. Αντί να είναι εδώ, να είναι λίγο εκεί. Θα φας καμίλι, κάτσε φρόνημα. Θα σου πετάξει την τουσχέ. Θα σε αποβάλουμε. Η Κατερίνα Ιζίνωνος έχει μια πολύ ωραία παρουσία, μια πολύ ωραία φωνή, μια ρηχή αναπνοή όπως προκύπτει το τελευταίο διάστημα. Βάλαμε την αναπνοή της σε μια σειρά, την ιντρίγκαρε αυτό γιατί άρχισε να έχει αποτέλεσμα, έφυγε αυτή η προσπάθεια. Η Κατερίνα ασχολείται λίγο, έχει οδηγήσει τη φωνή της λίγο σε lip work, όπως λέμε στη δουλειά, ότι κάνει λίγο πιο πολύ δουλειά με τα χείλη από ό,τι χρειάζεται. Είναι πάρα πολύ καλός και αυτός φωνητικά. Θα τον έβαζα στο ίδιο περίπου επίπεδο με την Έλενα. Όμως πρέπει και αυτός να μου μάθει λίγο τεχνική, να μάθει να βγάζει λίγο προς τα έξω τη φωνή του, να μην σφίγγει τόσο πολύ το σώμα του. Ακόμα κι αν φύγεις, ναι, για το γύρο του κόσμου, θα σε πάντα δικός μου, θα μας
είμαστε πάντα μαζί. Η Έλενα η Κορονέου είναι, θα έλεγα, από τους πολύ καλούς μου τραγουδιστές. Το κομμάτι αυτής της εβδομάδας είναι swing, άρα έχει μία μεσαία περιοχή που χρησιμοποιεί, οπότε πρέπει να δώσει περισσότερη έμφαση όχι στο τραγουδιστικό της μέρος, κυρίως στο εκφραστικό. Ναζιάρα, πάρα πολύ υπάκουη, ήσυχη, όμως φοβάται πάρα πολύ, είναι αρκετά δειλή. Θα προσπαθήσω να τη χαλαρώσω, αυτό περιμένω να δω από αυτή, γιατί έχει εξαιρετική γλυκιά φωνή που μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα και ελπίζω να το καταλάβει. Φλέμα αυτό. Δεν έχεις ένα πρωί. Έχουμε τον Ηρόδοτο. Πίσω του κρύβεται μια φωνή τενόρου κανταρίων, όχι απλώς μικρή, καντάρια φωνής. Έμαθε να αναπνέει, του φύγε αυτό το η φυσική συστολή, ας πούμε, που έχει. Οπότε αύριο θα δω αν μπορεί να συνδυάσει και την ωραία φωνή μαζί με την ωραία του ανάσα και με την δυσκολία του κομματιού που έχει επιλέξει. Νομίζω. Υπάρχουν μέρες, μην αγχώνεστε. Λοιπόν, τώρα ποιο να διαλέξω από τους ρεπλίναντες που αυτό. Για έλα. Θα αφήσω τις κοπελάρες τελευταίες, τις δύο από τις τρεις, δηλαδή. Ήταν πήγαινε... Δεν μπορεί το καημένο αυτό. Δεν έχει τραγουδίσει το παιδί, σημαντικά. Γιατί εγώ τραγουδίσω, εγώ δεν έχω πάρει ποτέ σε ένα μικρόφωνο. Αυτός είχε πάρει μικρόφωνο. Δεν πάρει ένας αυτό. Εγώ τι πρέπει να κάνω. Αυτό έχει την παιδί. Εγώ να... Έχει υπερέξει, δεν είναι ήρεμος. Αυτό λέω. Εγώ τι πρέπει να κάνω. Δεν είναι μικρόφωνο, μπορώ να το πω. Α, και αυτό προχθές τσακώθηκε. Αν θέλεις να κάνω το δράδυ, λίγος να το φανταστώ. Σε συνάντησα στον δρόμο και μήνα να σε κοιτώ. Το κρατούσε σαν το χέρι, του γεννούσε τρυφερά. Και σταμάτησε ο χρόνος ξαφνικά. Και σπάσε η νύχτα, δυο κομμάτια. Για σένα δεν μπορώ τις φλέβες μου να σκίσω. Είναι αρκετά θεατρικός, έχει ποσταρισμένο ένα χαρακτήρα και αυτόν θέλω λίγο να τον βγάλω, δεν μου αρέσει. Θέλω σε κάθε τραγούδι να εκφράζεται διαφορετικά, δεν θέλω την ίδια ακριβώς θεατρικότητα, τις ίδιες κινήσεις, το ίδιο στόμα, το ίδιο τίναγμα του μαλλιού. Θέλω λίγο να ξεφύγει από αυτό το πράγμα. Γιατί θέλει κατέβασμα. Θα το κατεβάσουμε. Γιατί. Ο Στέλιος.
Αφενός μεν είναι κούκλος. Θέλεις πάντα να τον κοιτάς. Είναι πολύ πρικισμένος από τη φύση. Έχει πολύ όμορφη χρειά. Θέλεις να τον ακούς. Πρέπει να διορθώσουμε και εκεί την τεχνική, όλοι τους, μάλλον κανείς τους δεν έχει κάνει ποτέ μαθήματα. Οπότε αυτή είναι και η πρόκληση. Ηρέμησε λίγο. Κατέβα κι άλλο. Κατέβα, ηρέμησε ψυχολογικά, κατέβα λίγο, ηρέμησε. Μια χαρά είναι το τέτοιο. Όλα, μια χαρά είναι. Ο Γιάννης ο Μιχελής έχει έτσι ένα πρόσωπο το οποίο γράφει στην κάμερα και το ξέρει. Οπότε αποτέλεσμα είναι ότι έχει λίγο έτσι πιο αυξημένο εγωισμό και είναι λίγο πιο έτσι ανεξάρτητος. Όμως είναι έξυπνο παιδί και νομίζω ότι... Δηλαδή ο στόχος αυτή τη βδομάδα είναι να μπορέσει ο Γιάννης να ηρεμήσει από το ότι θέλω να είμαι ο καλύτερος από τους τρεις, να γίνει ένας από τους οκτώ... Συν του υπόλοιπου 8, του 16, να γίνει ένα από του 8, να ρίξει του τόνου, να φύγει το άγχο, γιατί εκείνο βρίσκεται ακόμα σε μια αδράνεια τη προηγούμενη κατάσταση του φεύγω, δε φεύγω, μένω, δε μένω. Ποια τώρα, ποια από τι δύο, με ποια να ασχοληθώ. Λοιπόν, θα ασχοληθώ με τη Φέη, τη ίσου αρρωστούλα, για να δώσω όλο το χρόνο που γίνεται. Έλα. Μεγάλη φωνή, απλώς το κακό, το σύνηθες είναι ότι οι μεγάλες λαϊκές φωνές αρχίζουν και εμφανίζουν αν δεν τις προσέξεις, ένα λίγο τέτοιο. Το οποίο στη δουλειά μας λέγεται ή κακό μπαλάρισμα, ή μπαλάρισμα δηλαδή, ή κακό βιμπράτο ή καπρίλε. Βάλαμε την αναπνοή σε μια σειρά, ανέπνευσε ωραία, τραγουδήσαμε δύο οκτάβες στα βοκαλής. Και είπε και το κομμάτι της, ένα πολύ ωραίο που λέει αυτή την εβδομάδα, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Περιμένω να δω την επαναληψιμότητα της αναπνοής, να έχει μια καλή επαναληψιμότητα αναπνοής. Πώς θα αναπνέεις τον τραγουδά? Αυτό είναι κίνηση, πως και τραβήσεις. Είναι ένα... Μπράβο, ρε Φέιμ. Ναι, ναι. Αχ, ξύπνησα. Εμείς θέλουμε... Μία και δέκα. Τι εισβάλλεις πάνω από αυτό? Κοινό. Μία κιλή το σου. Και σου φτιάχνει ο ντόνατς. Αυτό δεν είναι αυτό. Με σοκολάτα ή με το άλλο? Δεν θέλω τώρα. Θα ήθελα. Τι θες να φας? Τι θα κάνεις, πιάσεις. Τι θα φας? Παίρνω, αν πάρω να τραβάσω. Τι θα κάνεις, παίρνω. Μ? Μ? Είναι ένας λόγος για τον οποίο έγινε ο φαινόμενος της χώρας είναι αυτός. Τι μου στάρω. Εγώ αρχίζω να χάνω τον λόγο, Και παγωτό. Παγωτό. Θες και παγωτό. Άμα μας φέρουν παγωτό. Ναι. Άμα μας φέρουν παγωτό. Ναι, εννοώ, θα ταιριάζει. Με το γλυκό. Σοκολάτα, κουτά. Και με το... Έχουμε μια κρέμα φοντοκιού. Και μπισκότα. Έλα ρε. Μην το μάδας. Μην το μάδας. Όσο έχει λείψει μακριά από σένα. Μ' αγαπάει. Εγώ για σένα, εγώ για σένα, για σένα θα πέφτα πιο κάτω από τον καθένα. Εγώ καρδιά μου, εγώ καρδιά μου, εγώ θα σκοτώνα για σένα τα όνειρά μου. Για τη σκεύη. Πολύ ωραία παρουσία, λαμπερό κορίτσι, έτσι, προσωπικότητα τεράστια. Εκείνη δεν έχει, όπως και όλα τα, όπως και τα περισσότερα παιδιά, δεν έχει οργανωμένη αίσθηση αναπνοής,
Οπότε έχει ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν είναι επαναλήψιμο. Το θέμα είναι θα το κρατήσει αύριο μεθαύριο και κρατώντας και τις αναπροέσεις να μπορέσει να βάλει, ας πούμε, την τεχνική της σε μια νέα σειρά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Η Ιωάννα είναι ο κλασικός ροκ χαρακτήρας. Εκεί που περιμένεις κάτι συμβατικό, έρχεται η αντισυμβατικότητά της. Μου αρέσει πάρα πολύ που χρωματίζει ροκ τη φωνή της, που μου κάνει γρέζια, που θυμώνει με το κομμάτι, που του δίνει χρώμα. Μου αρέσει πάρα πολύ το χρώμα της. Η μικρή μου Ειρήνη που σήμερα συγγνώμη. Συγγνώμη. Η Ειρήνη με φόρτισε αρκετά σήμερα. Με φόρτισε γιατί, αν μπορώ να το πω, βιώνουμε ένα παρόμοιο πόνο. Αφιερώνει το κομμάτι της στην αδερφή της, η οποία έχει φύγει από τη ζωή. Μια μικρούλα 18 χρονών. Νομίζω ότι κάνω πολύ μεγάλο αγώνα να τα καταφέρω, να είμαι ψύχρεμη μπροστά της. Δυστυχώς, δεν μου είναι καθόλου εύκολο αυτό. Είναι αυτή που με εξέπληξε στις ασκήσεις. Δεν περίμενα να βγάλει τέτοια δυναμική, γιατί την είχα κι εγώ για το πιο ήσυχο παιδάκι μου, με την πιο αδύναμη φωνή από όλα. Έτσι όπως εγώ την άκουσα στο live, τη θεώρησα ότι είναι το πιο αδύναμο από τα παιδιά της Ακαδημίας. Αλλά η Ειρήνη θα κάνει την έκπληξη, γιατί στις ασκήσεις ήταν η καλύτερη. Το τραγούδι της είναι πάρα πολύ συγκινητικό και περιμένω να βγάλει όλο της το συναίσθημα, όποιο και αν είναι αυτό, για να παρασύρει μαζί και το κοινό της. Το δεν έχω πολλά. Όπα. Για ποιον? Για τη μαμά μου. Δεν ζούσε η μαμά μου όταν βγήκε το τραγούδι, αλλά θεωρώ ότι αυτά που λέει το τραγούδι. Γιατί δεν το ξέρω, γιατί το θα ήθελα να τα είχα όλα, να ήμουν παντού, να σου χάριζα τα αστέρια όλη του ουρανού. Θεωρώ ότι αυτό θα έλεγε κάτι αντίστοιχο η μαμά μου σε μένα. Όχι ότι εγώ, ας πούμε, θα το αφιέρωνα στη μαμά μου. Θεωρώ ότι εκείνη αυτό θα με άλλο τρόπο, με δικό της, αυτό θα έλεγε. Όπως και μου το έλεγε με τον τρόπο της, βέβαια. Γιατί η μαμά μου δεν ήταν πολύ του. Δεν ήταν πολύ εξωστρεφής, πολύ. Ναι, γενικά σαν άνθρωπος. Ενώ με μένα ήταν. Μανούλα μου, σ' αγαπάω και τέτοια. Ενώ τους αγαπάς μου και νιώθω άσχημα στον παπά μου, δεν το λέω εύκολα. Ναι. Δηλαδή μου λέει ο πατέρας μου, Φεούλα, σ' αγαπάω. Εσύ? Και του λέω κι εγώ, μπαμπά, σ' αγαπάω. Αισθάνεται την ανάγκη να σε ρωτήσει. Εδώ που είμαι τώρα, νιώθω τόσο μεγάλη ευχαρίστηση. Γιατί, κοριτσάκι? Γιατί λέω ότι μου ανοίγονται πόρτες. Λέω ότι κάνω μια υπερπροσπάθεια γενικότερα στη ζωή μου και λέω ότι αυτό που κάνω τώρα εδώ... Δεν θα βλέπεις με την αδελφή σου, με τον μπαμπά σου, με τα αυτά. Ήμουνα με αυτούς. Δεν μπορούν να με βοηθήσουν. Δεν έχουν εννοώ τα εφόδια, ούτε οικονομικά, ούτε σε γνώσεις, στη μουσική, τίποτα.
Δεν έχουμε καμία μουσική παιδεία στο σπίτι. Και τι σημαίνει αυτό. Και δεν, ενώ δεν, μπορώ, δεν έχω να πάρω τίποτα άλλο από αυτούς. Εκτός ότι είναι η οικογένειά μου και εκτός από τα συναισθήματα, δεν έχω να πάρω τίποτα άλλο από αυτούς. Έζησα με αυτούς και με την αδερφή μου και με τον πατέρα μου. Πρέπει να φύγω τώρα. Να φύγω μπροστά για να τους τραβήξω μαζί μου, να τους ξελασπώσω. Γιατί είμαστε σε ένα βάλτο που η ζωή μας έριξε εκεί. Και προσπαθώ να τους τραβήξω κι αυτούς, δηλαδή να κάνω μια καλύτερη ζωή για μένα και θα τους πάρω μαζί μου. Νιώθω τόσο ευλογημένη που είμαι εδώ, γιατί είναι σαν να μου ανοίγουν μια πόρτα σε δεξένα... Πώς ήταν η ζωή σου πριν? Δύσκολη, πολύ δύσκολη, γιατί εκτός ότι τη δουλειά μου τη λατρεύω και γι' αυτό είμαι εδώ, επειδή λατρεύω τη δουλειά μου, ήταν το μόνο πράγμα που με έκανε να ξεφεύγω. Θα δούμε τα live μας, να μας πάει να κάνετε παρατηρήσεις. Ναι, πότε θα το δούμε. Θα μας κάνετε παρατηρήσεις, να μας πείτε εκεί ήσουν χάλια, φάλτσα. Καλά, χάλια δεν ήταν κανένα σας. Να μας κάνετε μια παρατήρηση όμως, να δούμε πώς είναι. Θα έλεγε. Λέμε, όχι χάλια, κάτι, να το δούμε. Ότι ήταν λάθος αυτό, μπορούσες να κάνεις εκεί. Θα σας πω, εσύ είχες πάρα πολύ ενέργεια και σε έπιασε και μια ενέργεια εκεί πέρα μετά το πρώτο ρεφρέν. Είχες όμως άγχος. Καθόλου. Εγώ σε είχα άγχος μετά, μόλις τελείωσε το τραγούδι. Ήθελα να λιποθυμίσω. Όσο τραγουδούσα, καθόλου τίποτα. Εμένα μου άρεσε πάντως, είχες ένταση, είχες ένταση. Εσένα ήταν από τις πρόβες, ας πούμε, που είδα, η καλύτερη σου φορά. Στο live. Ναι. Τι παιδάκι μου. Σοβαρά. Ναι, αφού... Γιατί μου είπε η Άννα ότι έφυγα. Εντάξει. Ναι, αλλά είναι αυτό που έλεγε πριν. Δεν είναι μόνο εκτελεστή ζωή. Εντάξει, μπορεί να φύγει και εκείνη την ώρα υπάρχει άγχος, υπάρχει ένταση. Οκ, μπορεί να φύγει. Αλλά είναι αυτό που σας είπα και πριν. Είχες ένταση, ρε παιδί μου. Στεναχωρέθηκα όμως. Εντάξει, έχετε έρθει όμως για να κρυθείτε. Ναι, όχι, ναι. Καλά, εννοείται. Στεναχωρέθηκα που έφυγα, όχι που μου είπε ότι έφυγα. Εντάξει. Θα συμβεί αυτό και άλλες φορές. Υπάρχει μια αλήθεια σε όλο το κομμάτι. Μέσα στο στίχο, μέσα σε όλο αυτό. Φοβάμαι για σένα, φοβάμαι πολύ μοναξιά να μην νιώσεις και δεν είμαι εκεί. Δεν με νοιάζει για μένα, πραγματικά ποτέ δεν με νοιάζει για μένα. Δηλαδή, όταν όσο χώριζα πάντα με τις σχέσεις μου, υπήρχε αυτό το εμπόδιο της καριέρας και το αυτό και αυτό που κάνω και... Ενοχλούσε δηλαδή. Το ζήλευαν, το ενοχλούσε το... Εντάξει, τώρα... Ναι, εντάξει, οκ. Εγώ δεν αισθάνομαι καλά. Όταν είσαι σε μια σχέση, πρέπει να είσαι εκεί, τουλάχιστον κάποιες στιγμές βασικές. Εγώ ξεχνάω πράγματα βασικά. Αφήνω πράγματα βασικά σε σχέσεις μου. Δηλαδή, δεν... Δηλαδή? Σε φάση που... Οκ, εγώ είμαι εδώ. Δηλαδή, θα μπορούσα να μου πει άλλη. Εγώ τι κάνω εδώ, ας πούμε. Μισό λεπτάκι, κάτσε. Όχι. Εδώ δεν συμφωνώ μαζί σου. Εδώ δεν συμφωνώ καθόλου μαζί σου. Και να σου πω και γιατί συμφωνώ. Σε κακό παιδί. Κακό παιδί, σε τι συνίσταται το να είσαι σε μια σχέση? Το να μείνεις εκεί γιατί είναι ο στόχος σου της καριέρας συγκεκριμένος. Εγώ θεωρώ ότι ο άλλος οφείλει να μείνει δίπλα σου και να σε στηρίζει. Και ας μην είσαι για μεγάλο χρονικό διάστημα εκεί. Αν μπορέσω κι εγώ να το στηρίξω. Λοιπόν, ξέρεις τώρα τι θα τραγουδήσεις. Τι. Αυτό που θα ήθελες να είσαι. Συναισθηματικά. Ναι. Και. Ναι. Μου βγήκε ένα... Κοίτα εδώ ένα... Ναι, δεν είναι αυτός ο στόχος μου, αλλά αυτό που θα ήθελες... Όχι, μου βγήκε την ώρα που το τραγουδούσα έτσι συναισθηματικά. Αυτός που θα ήθελες να είσαι. Κάτι, γιατί εκείνη την ώρα μου ήρθε ότι... Κοίτα να δεις. Χθες το βράδυ με ρώτησες αν φοβάμαι για σένα. Και να σου πω κάτι. Και θα ερωτευτείς πολύ. Ναι. Και θα αφαιθείς πολύ, έτσι όπως σε κόβω. Να. Και αντιπατήσεις και πολύ, ξέρεις. Ναι. Ναι, συνήθως. Είναι ωραία όμως αυτό. Όλα είναι ωραία μου αυτά. Εντάξει, όλα.
Α, είμαστε στο πολύ υποθετικό. Εντάξει, άρα θα τραγουδήσει αυτό που θα ήθελε να είσαι. Μ' αρέσει αυτό πολύ. Είναι πολύ έτσι καλλιτεχνικό. Είναι πολύ διαστροφικό. Είναι πολύ. Δεν είναι. Δεν είναι ανώμαλο αυτό. Είναι διαστροφικό αυτό. Δεν είναι. Όχι, εδώ μέσα δεν είναι κάτι, δεν λειτουργεί σωστά. Όχι, δεν το αφιερώνω σε πάντα, κάποιον. Πάντα όμως εκεί. Ναι. Θα ήθελα να είμαι έτσι μέσα μου, όπου να το αφιερώνω όλη μου την ψυχή σε κάποιον. Ναι. Θα ήθελα να το λέω σε κάποιον και να το αισθάνομαι. Αφιερώσεις σου κανένα τραγούδι. Αφιερώσεις σου κανένα τραγούδι. Τι είναι. Ξέρω εγώ. Ναι. Με κάνεις μόλις να τελειώσεις αρθένα δικό μου λουλούδι. Α, εντάξει. Γι' αυτό μπορείτε να μπορείς να λύνει να πιω ένα λουλούδι. Μάστε εδώ με κάτω. Κατάλαβα το εγώ, ότι είναι κάτι έτσι που να γίνει. Αλλά εντάξει. Να μαθώ πολύ όμως στο μάτι μου. Κορή, σου πιέρω πράγμα που να σου, δει λουλούδι κάθε μέρα. Yes. Όχι. Εγώ θα πω τα ήσυχα βράδια. Αλλά δεν θα το πω μπαλάντα για να μην κλαίω ούτε εγώ. Εσύ γιατί θα κλάψει να πει τα ήσυχα τα βράδια, σε ποιον θα το αφιερώσει. Εντάξει, στη θεία μου που έχει πεθάνει. Το άκουγα που το λέει σου. Την αδερφή τη μαμά μου. Που ήταν, ήσασταν στενά, δεν είχε πεθάνει. Ήταν η αγαπημένη μου. Η πιο αγαπημένη μου. Είχε ένα πολύ δυνατό χαρακτήρα. Τα λέγαμε όλα. Μου τη θυμίζει λίγο. Αλήθεια. Στο στυλ. Και ναι, θέλω για αυτήν να το πω. Και πάντα της άρεσαν έτσι αυτά τα λίγο πιο alternative. Mm. Και θέλω... Άρα θα το πεις πώς πιο σαν... Θα το πω swing. Αλήθεια. Ναι. Εντάξει. Και θέλω να τους το αφιερώσω. Σε είδα στη σκηνή την Παρασκευή, με εκείνη την απίθανη φόρμα της σεξι και τα λοιπά και τα λοιπά, και λες, αυτή τώρα είναι αδυσόπιτη killer. Και βλέπεις ένα κοριτσάκι, το οποίο θα μου πεις ότι σε 9 στις 10 περιπτώσεις ήσουν από κάτω από όλα τα πράγματα στη ζωή. Σε σχέσεις, σε αυτά. Ναι. Και τις περισσότερες βλακίες τις έχω κάνει στη ζωή μου που λέμε... Ότε πρόλαβες ρε κοριτσάκι μου και κάνεις και βλακίες, όχι, πιάσε να πω με. Θα μετάνιω, γι' αυτό το λόγο, για να είμαι καλή με κάποιον. Να σ' αγαπάει. Ναι, αυτό. Άλλο πάνω στη σκηνή θεωρώ ότι πρέπει να μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, να μεταμορφωθούμε. Ξέρεις ότι βεβαίως αυτό το είδος ανθρώπου, το οποίο είναι πολύ συνηθισμένο στον καλλιτεχνικό χώρο, είναι και το πιο ευάλωτο να πέσει σε δύσκολες περιπτώσεις. Δηλαδή, αν υπολογίσει κανείς, μάλλον αν πει κανείς ότι είναι αλήθεια αυτό το οποίο λέγεται, ότι υπάρχουν άνθρωποι σε αυτό το χώρο να σε εκμεταλλευτούν, λέω εντός εισαγωγικών, γιατί σε όλους τους χώρους. Σε όλους τους χώρους. Το είδος χαρακτήρα που περιγράφεις είναι το πιο ευάλωτο. Είναι αυτό που θα τραγουδήσεις πράγματα που δεν θέλεις για να ικανοποιήσεις και να σ' αγαπάει η εταιρεία. Θα φορέσεις πράγματα από αυτό γιατί θα σου πούν ότι έτσι αυτό και έτσι αναδεικνύεσαι καλύτερα, ενώ μέσα σου δεν το θες. Αυτό είναι το πιο δύσκολο, έτσι, να βρεις την ισορροπία. Αν εκεί δεν νιώθω καθόλου καλά με κάτι, θα πω τη γνώμη μου. Δεν το θέλω αυτό, αλλά δεν θα την πω σε σημείο που να τσακωθώ. Το long train θα τραγουδήσω. Για ποιον? Στην μπάντα μου. My band. 8 νότες. Μπιτσάκος μου και ο Βιολετάκος μου. Και ποιοι τι κάνουν τώρα? Με περιμένουν τα παιδιά μου να βγω έξω πάλι. Τι? Και αν όλο αυτό σου οδηγήσει στο να κάνεις, να είσαι μόνη σου, να κάνεις καριέρα μόνη σου, τι γίνεται?
Εντάξει, δεν έχουν θέμα, θα χαρούν κιόλα, αλλά εμένα θα μ' άρεσε. Πόσα χρόνια είστε μαζί? Ένα χρόνο. Α, μόνο. Αλλά είναι ο άντρας της κολλητής μου, ο τραγουδιστής μας. Και ο κολλητός του, ο κιθαρίστας. Έχετε άλλο τραγουδιστή, εσείς δεν είστε τραγουδίστρια? Τρίφωνο κάνουμε. Α, τρίφωνο κάνετε. Τρίφωνο κάνουμε. Δύσκολο. Ωραίο. Ιδιαίτερο. Ωραίο. Ιδιαίτερο, ωραίο. Ωραίο. Ναι. Σπάνιο. Ναι, ναι. Είναι πολύ ωραίο. Θα ήθελα όμως να είμαι μαζί τους. Περνάμε ωραία. Και γενικά είμαι της ομάδας πολύ. Τι περιμένεις από όλη αυτή την ιστορία εσύ, Νάνα? Με τι θα αισθάνεσαι εσύ καλά στο τέλος όλου αυτού? Ας τα βραβεία και τα δισκογραφικά και τα λοιπά. Δεν σκεφτόμουν καθόλου. Ναι, το ξέρω. Έτσι όπως μου τα λες, για σε όλα. Δηλαδή, εσύ ρε παιδί μου, μέσα σου τι θα πεις? Το έκανα, το πήρα, ό,τι ήταν να πάρω το πήρα. Τι είναι αυτό? Να μην φεύγαμε ποτέ από εδώ, ρε παιδάκι μου. Θα καθόμασταν εδώ και να ξήμερα ευρωδιαζόμασταν με τις μουσικές και τα τέτοια και τις καβαλέδες και τα πράγματα αυτά. Ωραίο. Μόλις τελειώσει δεν ξέρω, δεν μου έρχεται τίποτα. Θες να ζήσεις το Μάη του 60. Που πονέει. Στη ξύλα. Ωραία. Ο σκοπός μας εδώ πέρα δεν είναι το να σας κάνω χορευτές, γιατί σαφώς δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Ο σκοπός είναι να προσπαθήσετε να χαλαρώσετε, να λυθείτε και αυτό που έχει ο καθένας μέσα του, ανάλογα φυσικά και το ρεπερτόριο που θέλει να ακολουθήσει, να προσπαθεί να το υποστηρίζει ανά δευτερόλεπτο την ώρα που τραγουδάει το κομμάτι του και αυτό να το εισπράττει και ο θεατής. Ο χορός λοιπόν δεν είναι μόνο ότι κάποιος θα χρησιμοποιήσει τις λεκάνες ή αυτά που θα κάνουμε και στο μέλλον κτλ. Μαζί, είναι το να μάθω το να... δηλαδή αυτό που κάνω να το αισθάνομαι και να το βγάζω προς τα έξω, να το εξωτερικεύω. Υγιεινό είναι. Είναι βρώμης. Με μαύρη σοκολάτα. Α, είναι και διαιτητικά. Θα φάμε ελευθερία. Μπράβο. Να τα βλέπει ο Μαριάννα θα. Είναι σαν να έχει και λίγο καρύδα μέσα. Δεν ξέρω. Έχει. Όχι, είναι η βρώμης. Ωραία είναι. Που δεν μπορώ χωρίς εσένα. Ωραία δεν είναι. Να τα βάλουμε μέσα εκεί να τα τρώμε. Έχουμε ήδη εκεί μέσα, νομίζω. Τα ίδια δεν είναι. Αυτά είναι δικά μου, τα φάει κανείς. Αυτά εδώ. Μ' αρέσαν αυτά. Όχι ρε φίλε, δεν είναι δυνατόν. Να το κάνω αυτό όλη μέρα και να έρχεται φτάσεις και να το κάνει αυτό. Αϊ-αϊ-αϊ-αϊ-ο. Όχι, δεν είναι. Ομπά, ομπά, ομπά. Μπορείς, σε παρακαλώ, να το καθαρίσεις. Αϊ-αϊ-αϊ-ο.
Ομπά. Θέλω να σου προσφέρω με όλη την αγάπη. Έλα ρε, Τζο, έλα εντάξει πια, δηλαδή είστε αυτοί. Όλη η μέρα είναι ένας άνθρωπος και καθαρίζει, έχω καθαρίσει όλο το μπάνιο και πας μπροστά μου με την οδοντόκρεμα και το κάνεις αυτό. Και παρακαλάω να προσέχετε. Και δεν θα το καθαρίσει κανείς ποτέ. Ναι, εντάξει, θα το καθαρίσει εσύ και μετά θα μείνει έτσι ξανά αν δεν πιάσω το χέρι μου να το καθαρίσω, εντάξει. Οπα. Κοροναίου, την επόμενη φορά που θα μου απευθύνεις το λόγο, η οποία κοιτάει στο κενό επίμονα. Τώρα, ρε παιδί μου. Σοβαρά δεν θεωρείς ότι έχεις τράσος με αυτό που μου κάνεις? Ποιο όμως σου κανά. Γιατί πριν καθάριζα τον καθρέφτη που μόνο φτυχιές δεν είχε πάνω. Κοίτα. Τι. Μύρισα το αντίχειρά μου και κατάλαβα ότι καθάριζες μισή ώρα τον καθρέφτη εσύ για να έρθω εγώ να στο γ***. Ωραία. Παίζει τέτοιο δεν έργο. Δεν το βλέπεις που είναι πεντακάθαρο. Και πού ήξερα, εγώ δεν τον είδα πριν που ήταν βρώμικος, ας πούμε. Α, δεν το βλέπεις. Και πού ήξερα ότι καθαρίζεις εσύ? Α, δεν το ξέρεις. Επίτηδες το έκανα. Ότι καθαρίζω. Επίτηδες το έκανα. Καθαρίζω όλη μέρα. Ωραία, όταν σου λέω εγώ επί τόπου ότι θα πάω εγώ να το καθαρίσω, γιατί κάνεις καυγά? Θες να τσακωθούμε οι δυο μας? Λίγο να χορέψω, μπα. Και δεν φτάνω. Πού είναι το τέτοιο? Δαλιδά! Καλά! Πείσαι λίγο! Πού είναι να καθαρίσω τώρα? Μακριά από εδώ! Τώρα! Θα την άνοιγα άνετα τώρα, ρε! Όχι! Ουρουνιάσαμε πάλι. Πλάκα, δεν μπορείς να σταματήσεις να τρως αυτό το σπίτι. Ναι. Έχει πράγματα, ρε παιδί μου. Θέλεις να το φας, το βλέπεις και το τρως. Μπα. Τι μπα. Δεν τρώω όλη μέρα εγώ. Τι λες. Δεν έφαγες το μεσημέρι. Δεν έφαγες μετά... Δεν έφαγες κρέπα. Έφαγες λίγο, δοκίμασες. Για σένα ναι μπορώ πατρίδα να προδώσω. Χριστέ, Χριστέ, ντρέπομαι τόσο. Ρε φίλε, θέλει πολύ δουλειά αυτό το κομμάτι. Τι θες εσύ? Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Ως προς τι? Θέλει πάρα πολλές ανάσεις. Έχουμε 4 ανθρώπους κριτική επιτροπή, 2 καθηγητές. Αυτοί θα κρίνουν αν κάποιος μπορεί να το πει. Τον φόβο σου εσύ μπορεί να τον έχεις για τον εαυτό σου για το κομμάτι που θα εκφράσεις εσύ. Μα δεν έχω καθόλου άγχος. Ωραία, μη μου δημιουργείς λοιπόν αν θέλεις. Ούτε σου δημιουργώ. Νομίζεις. Στα μαλλιά σου πετάω, τις στιγμές μου μετράω, σ' αγαπώ και φεύγω πάνω. Στα δυο χέρια σου λιώνω, ένα στίχο σκοτώνω, πάρε με μαζί.
είσαι πολύ κοντά. Είσαι πολύ κοντά. Είσαι πολύ.